κοντά στα ζώα ή αν θα τον αγαπήσετε ακόμη περισσότερο και αν τα 1000 μηνύματα που μου στείλατε δεν γίνουν μόνο 1000 αλλά εκατοπλασιαστούν, γιατί είναι ένας πολύ τρυφερός άντρας που πόσο ετών είναι? 33. Ναι. Και παράτησε σχέση 11 χρόνων. Για τα ζώα. Για τα σκυλιά του. Να τον δούμε. Αλέξανδρε, εδώ είναι ο χώρος σου, το καταφύγιο αγάπης. Είναι ακριβώς από κάτω από εδώ. Ακριβώς από το χωράφι. Είναι δικό μου χωράφι, το έχω φτιάξει για τα σκυλιά. Αυτός είναι ο Σάνι, συνήθως με ακολουθεί παντού λόγω ότι τον βρήκα πυροβολημένο και κακοποιημένο. Δεν μπορώ να τον αφήνω. Δεν μπορεί να με αποχωριστεί βασικά. Φαίνονται τα σημάδια της κακοποίησης πάνω του. Έχουν πουλωθεί. Αν τα βλέπατε πώς ήταν στην αρχή ή αν παρακολουθήσετε κάποιο βίντεο μου που συνήθως τα ανεβάζω, γιατί θέλω να δείξω στον κόσμο ότι τα σκυλιά έχουν ψυχή και πρέπει να τα φροντίζουμε. Για κάποιους είναι ο μεγαλύτερος φυλόζωος της χώρας και για κάποιους άλλους κόκκινο πανί. Ο Αλέξανδρος Ηλιάδης δέχεται καθημερινά αγωγές και μηνύσεις, καθώς έχει μετατρέψει ένα χωράφι σε περιοχή έξω από το Ηράκλειο Κρήτης σε καταφύγιο αγάπης για κακοποιημένα, κυρίως αδέσποτα. Το έκανα γιατί ξεκινήσανε να κάνουν εφθανασίες, στην ουσία κρυφές. Πέρανε τα σκυλιά του ΤΕΗ, που εγώ σπούδαζα τότε εκεί, και τα εγκαταλείπανε. Σάνι, χαλάρωσε λίγο, εντάξει, δεν σου φεύγω, εδώ είμαι. Στην ουσία το έκανα για να σώσω αυτά τα σκυλιά. Ο Ρόκι εδώ είναι άρρωστος, έχει καλαζάρ, πρέπει να κάνει μια θεραπεία για πάντα για όσο ζει. Το βρήκα στην Εθνική χτυπημένο, με αίματα, με την αρρώστια του, πετσί και κόκαλο. Τώρα πλέον έχει πάρει τα πάνω του, περπατάει, δεν περπατούσε παλιά. Η Αναστασία, αυτή είναι η αγαπημένη μου. Δεν θα φάει. Πεινάει σήμερα η Αναστασία. Η Αναστασία είναι αυτή η μικρούλα εκεί πέρα, η οποία ήταν ανάπηρη για 3 μήνες. Και αναγκαστικά την έβγαζα εγώ στα χέρια μου για κατουρά για να κάνει την ανάγκη της. Πλέον περπατάει μετά από πολύ κόπο. 6 μήνες μου πήρε για να περπατήσει. Η σελίδα του 33χρονου μηχανολόγου μηχανικού στο Facebook συγκεντρώνει πάνω από 55.000 ακόλουθους. Την ώρα που μένεται η κόντρα του με τις φιλοζωικές και με τους γείτονες, ο ίδιος ανοίγει την πόρτα του καταφυγίου στην κάμερα και μας ξεναγεί στις αλήθειες του. Τι συμβαίνει με τους γείτονες? Σου κάνουν παράπονα? Υπάρχουν κάποιοι γείτονες που μου έχουν κάνει αγωγές και θέλουν να φύγουμε από εδώ. Για ποιο λόγο? Αυτοί ισχυρίζονται ότι κάνουν θόρυβο, ότι ενοχλούμε ώρες κοινής ησυχίας. Αυτό δεν ισχύει, γιατί τα σκυλιά έρχονται μέσα το βράδυ και το μεσημέρι. Γενικά έχω άνθρωπο εδώ και ακόμα και όταν δεν είμαι εγώ υπάρχει άνθρωπος. Τηρούνται οι αρχές υγιεινής? Τα πάντα τηρούνται. Καταρχήν ζούσα εγώ εδώ ένα χρόνο και τώρα ζει πάλι άνθρωπος εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηρούνται οι αρχές υγιεινής. Δεν μπορώ, είμαι και εγώ καθαρός από τη φύση μου, έτσι. Δεν μπορώ, δεν γίνεται να μην τηρούνται. Η φιλοσοφική δράση του προκαλεί αντιδράση με τον ίδιο να απαντά σε σκληρό ύφος. Άφησα τη ζωή μου σε αυτή την προσπάθεια. Άντεξα μηνύσεις, αγωγές, απειλές, με ξεφτύλισαν σαν άνθρωπο. Και όλα αυτά από μια φιλοσοφική και την ψυχανόμαλη δικηγόρο τους. Την ίδια ώρα, πλήθος διαδικτυακών φίλων στέκεται στο πλευρό του. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση αγάπης, έτσι δεν είναι? Εγώ τα έχω πει πολλές φορές, γιατί έχω μια σελίδα, τα λέω παιδιά μου. Το εννοώ, είναι παιδιά μου. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά και από μένα, γιατί είναι πολλές οι ζωές τους και εγώ είμαι μία. Αυτός είναι ο Λεωνίδας. Το Λεωνίδα το βρήκα χτυπημένο από αμάξι στον δρόμο. Δεν μπορεί να φτιάξει. Πρέπει να κάνει χειρουργείο, αλλά κατά 90% δεν θα ξαναπερπατήσει να κάνει χειρουργείο. Και δεν μπορώ να το διακινδυνεύσω. Είναι προτιμότερο να είναι έτσι και να περπατάει και να παίζει, παρά να μείνει ανάπηρο. Ο Αλέξανδρος Ηλιάδης έχει πάθος για τους τετράποδους φίλους του. Ζει και κοιμάται σε αυτόν εδώ το χώρο μαζί τους. Προσφέρει στοργή, ασφάλεια και αγάπη. Συνήθως αφιερώνω και τα βράδια μου και τις μέρες μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω ένα άρρωστο ζωάκι όπως το ζωμπάκι. Το ζωμπάκι μου πήρε 3 μέρες να κάτσω δίπλα του. Δεν κοιμήθηκα, έπρεπε να τις αλλάζω τον ωρό. Κάποια σκυλάκια τα χάσα. Ναι. Τα χάσα και μου έχουν μείνει και συνήθως σκέφτομαι, λέω, άμα φύγω κι εγώ μια μέρα από τη ζωή, τα πάντα συναντήσω. Πάνω απ' όλα λοιπόν είναι η αγάπη. Πάνω απ' όλα είναι ο σεβασμός για τη ζωή. Δεν το λέω αγάπη. Η αγάπη υπάρχει για όλα τα πλάσματα. Αλλά πρέπει να σεβόμαστε όλες τις ζωές. Είναι μοναχικός αυτός ο δρόμος? Είναι πολύ. Πολύ μοναχικός. Μπορώ να πω σε σημείο ιδέας. Ναι. Η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι δεν έχω φίλους π.χ.
δεν μπορώ να συνδυάσω αυτό με τους φίλους, γιατί μπορεί να χρειαστώ να είμαι εδώ για ένα σκυλάκι που θα αρρωστήσει και δεν μπορώ να συνδυάσω να πάω για ένα καφέ. Ο Αλέξανδρος δεν διστάζει μάλιστα να μιλήσει για μια κρίσιμη απόφαση που πήρε στη ζωή του. Τότε που η αγάπη για τα δέσποτα ξεπέρασε τον έρωτα για μια γυναίκα με την οποία ήταν μαζί 11 χρόνια. Είναι επιλογή ζωής μου τα σκυλιά μου. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά από κάθε άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή μου. Ακόμα και αν είναι μια γυναίκα, ένας έρωτας μεγάλος. Ναι. Έχει συμβεί αυτό? Έχει συμβεί, ναι. Πολύ μεγάλος έρωτας που με εγκατέλειψε. Ίσως λίγο για αυτό το λόγο, λίγο για άλλους λόγους, αλλά στην ουσία ο μεγαλύτερος λόγος πρέπει να ήταν αυτός. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καν. Να πω την αλήθεια, τα σκυλιά μου έχουν μεγαλύτερη αξία από κάθε έρωτα που θα συνειδητοποιήσω στη ζωή μου και από τους προηγούμενους που έχω πέρασει. Ο πόλεμος που δέχεται τον έχει κουράσει. Θέλει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Εντάξει, προσπαθούμε τουλάχιστον να βρούμε κάποιο χρόνο να μπορούμε να μεταφερθούμε κάπου αλλού. Δεν θέλουμε δηλαδή να έρθουμε σε έκθα με τους γείτονες. Τι ζητάς εσύ δηλαδή? Εγώ ζητάω την κατανόησή τους πρώτον. Το δεύτερο που ζητάω είναι λίγο χρόνος, να μπορώ να βρω ένα κομμάτι γης και να πάω με τα σκυλιά για να βγουν στον δρόμο. Αυτός ήταν ο Αλέξανδρος, επέλεξε στη ζωή.